αποκάλυψη. Πες γιατί. Το απόλυτο παπούτσι. Και αυτά καινούργια παραλαβή. Ναι, τι είναι και αυτά, μ' αρέσουν πολύ, είναι δικά μας, είναι NAC. Και γιατί δεν δώσαμε και ένα τέτοιο δώρο, βρε παιδάκι θέλεις μου. Τώρα το λες, τώρα τα δείξαμε τα δώρα. Να λέμε ότι είναι τόσα πολλά τα φλατ που δίνουμε, οπότε έκανα μια επιλογή. Μα γιατί ρε πουλάκι μου. Να δίνουμε και εμείς ένα τέτοιο. Εμείς από ψιλοτάκουν έχουμε δώσει στο αρχιτεκτονικό κόσμο. Δίνουμε και ένα τέτοιο. Λοιπόν, αυτά είναι καταπληκτικά. Τι θα δώσουμε έξτρα. Δεν κάνω λέγει τώρα να βγάλω. Τώρα τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουν βάλει στο μυαλό τους. Και δώστε μου και γραμμή, παρακαλώ, γιατί ξεχαστήκαμε εδώ πέρα. Δοκιμάζουμε και δεν δίνουμε δώρα. Για δώστε μου πια τυχερή. Πια τυχερή έπιασε γραμμή. Πρώτη. Κοίτα πόσο εύκολα μπαίνει. Τρομερό. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Λένη. Γεια σου. Ποια η είσαι. Η χαρά μου από Κοζάνη. Η χαρά από Κοζάνη. Χαρά μου, γλυκιά μου, χαρά. Μια χαρά που θα πάρεις τώρα. Χαρά. Πες μου, ρε χαρά, τι θα σε βολέψει. Καταρχήν είναι για σένα. Για μένα είναι, Λένη. Ναι. Ωραία. Πες μου, γλυκιά μου γυναίκα, θα σε βολέψει ψιλοτάκουνο ή πιο χαμηλό. Το χαμηλό, το μαύρο που δοκίμασες και εσύ, το μαύρο το μποτάκι. Special το μαύρο το μποτάκι. Με αγάπη στο δίνω, το φόρεσα και το ευχαριστήθηκα. Και θα το χαρίσεις και εσύ. Πολλά φιλάκια, γλυκιά μου. Bye bye. Θέλω μια πιτσιρικούλα. Θέλω ένα κορίτσι. Μικρό, γλυκό, υπέροχο, για να του δώσω. Προσέξτε, ας τα έχεις. Να, ακούστε με λίγο. Πώς τα έχει η γυναίκα, αφού τώρα το είπα. Λοιπόν, για να του δώσω αυτό το υπέροχο μοντέρνο μποτίνι. Θέλω πιτσιρίκα. Πόσο τώρα, τι θα πάρουμε και ληξιαρχική πράξη γέννηση, πόσο. Πιτσιρίκα. Αυτή που μου το φορέσει, ρε παιδιά. Η πιτσιρίκα. Εγώ το έδειξα. Εσύ που το θέλεις αυτό το μποτίνι και θα το φορέσεις και θα το ευχαριστηθείς και θα χαίρεσαι και θα κλαις από τη χαρά σου, εσύ να με πάρεις τηλέφωνο. Μην με πάρεις για να μου πεις ναι, πήραμε βέβαια, αλλά εγώ θα ήθελα, ας πούμε, εκείνο. Όχι. Εσύ που θες αυτό. Ευχαριστώ. Για να σε δω, κοριτσάκι μου. Είδες τι ωραία που είναι. Ναι, είναι ωραίο. Απλά ξέρεις τι, ήθελε τώρα να φορούσες κάτι άλλο από κάτω. Ένα τζινάκι, ένα κολανάκι. Ναι, είναι για τζιν, για κολάν, για στενά παντελόνια, για τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι χοντρά τα τακούνια. Από κάτω έχει τρακτερεγωτήσει όλα. Δεν πρόκειται να γλιστρήσεις. Βέβαια. Είναι ωραία παπούτσια. Είναι παπούτσια τα οποία θα τα έχεις μια ζωή. Αυτά, ε. Αυτά. Παιδιά, το πόσο όμορφα νιώθω. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω καθόλου ότι έχει ύψος από πίσω, κρυφό τακούνι δηλαδή.